Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Καλώς ήρθατε στην τρελοπαρέα μας και σε ένα ακόμη βίντεο. Πριν ξεκινήσουμε με το βίντεο, κάντε ένα like, κάντε μια εγγραφή, πατήστε και ένα κουδουνάκι, ακολουθήστε με και στο Instagram και χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, πάμε στο βίντεο. Όπως έχετε ήδη δει από τον τίτλο, σήμερα είναι η μέρα που έχουμε τις δικές σας τρομακτικές ιστορίες, τις δικές σας μεταφυσικές ιστορίες και όλα αυτά τέλος πάντων. Σας είχα ζητήσει λίγο καιρό πριν να μου τις στείλετε και εδώ πέρα στην κοινότητα, αλλά και στο Instagram, και σήμερα ήρθε η μέρα που θα τις διαβάσουμε. Μου έχετε στείλει πάρα πολλές, έχω ξεχωρίσει τις καλύτερες και νομίζω ότι σας άρεσε έτσι η ιδέα να κάνω ένα τέτοιο βίντεο. Μου το ζητάγατε άλλωστε καιρό τώρα να κάνουμε στο κανάλι μου αυτό το βίντεο, οπότε αν σας αρέσει πείτε το μου κάτω στα σχόλια, ώστε να κάνουμε και part 2 και part 3 κλπ κλπ κλπ. Χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με την πρώτη μας ιστορία. Άννη μου καλησπέρα. Ήμουν 12 χρονών, 22 Μαΐου. Οι γονείς μου εκείνη την ημέρα είχαν βγει και εγώ έμεινα στο σπίτι με την αδελφή μου. Ξάπλωσα να κοιμηθώ, αλλά κάτι περίεργο ένιωθα να υπάρχει στο χώρο. Με τα πολλά με πήρε ο ύπνος. Κάποια στιγμή ένιωσα κάτι να με ακουμπάει και πίστευα ότι θα ήταν η μαμά μου ή ο μπαμπάς μου, ότι γύρισαν. Ξυπνάω να δω και δεν ήταν κανείς. Με ξαναπήρε ο ύπνος και είδα στον ύπνο μου τον παππού μου να με αποχαιρετάει. Τρόμαξα και σηκώθηκα από το κρεβάτι. Η φωτογραφία του είχε πέσει κάτω και έβλεπα μια φιγούρα να ανοίγει την πόρτα και να φεύγει. Δεν ήταν κανείς όμως. Την επόμενη μέρα με ξύπνησε η μητέρα μου και μου είπε ότι ο παππούς μου έχει πεθάνει. Από τότε, όποτε είναι 22 Μαΐου, νιώθω ότι κάποιος έρχεται δίπλα μου. Είσαι θεά, σε λατρεύω. Παιδιά, ήταν λίγο ανατριχιαστική αυτή η ιστορία. Δηλαδή, το έχω ξανακούσει αυτό. Όταν κάποιος φεύγει, έτσι, παππούς, γιαγιά κλπ. Να μας προειδοποιεί με κάποιο τρόπο. Είναι πραγματικά ανατριχιαστικό, δηλαδή, εντάξει. Δεν έχω λόγια, αλήθεια. Πάμε τώρα στην επόμενη ιστορία. Λοιπόν, θα σου πω μια τρομακτική μου ιστορία που όντως τη βίωσα στα 18. Τώρα είμαι 31. Έμενα με τους γονείς μου και την αδερφή μου στο Πατρικό. Εγώ ήμουν τουαλέτα. Τουαλέτα κοιτάει απέναντί της στην κουζίνα και μεσολαβεί διάδρομος. Επίσης, δίπλα στην κουζίνα είναι η πόρτα για το σαλόνι. Εγώ λοιπόν ήμουν στο μπάνιο με μισά ανοιχτή πόρτα και έκανα τα μαλλιά με τη μασιά. Στο σπίτι ήταν μόνο η μητέρα μου, ήταν χειμώνας βράδυ και καθόταν στο σαλόνι. Τα φώτα κλειστά παντού πέρα από το μπάνιο. Κάποια στιγμή βλέπω τη μάνα μου να πηγαίνει στην κουζίνα, περνώντας από το διάδρομο και την ακούω να τραβάει την καρέκλα και να κάθεται στην κουζίνα. Μου φάνηκε παράξενο γιατί πήγε και κάθισε με κλειστά τα φώτα και λέω ας πάω να τη ρωτήσω γιατί κάθεται με κλειστά τα φώτα μέσα στην κουζίνα. Πάω λοιπόν και δεν ήταν κανείς στην κουζίνα. Πάω στο σαλόνι να ρωτήσω τη μητέρα μου και η μητέρα μου κοιμόταν. Παιδιά, κάνετε μεταξύ αυτό το βίντεο και είναι ολοσκότεινο όπως βλέπετε. Δηλαδή έχω μόνο κάμερα και ring light και με έχει πιάσει μια φοβία, μια ταραχή, δεν ξέρω. Ανυπομονώ να τελειώσω αυτό το βίντεο και να ανάψω όλα τα φώτα του σπιτιού γιατί είμαι και μόνη μου. Πάμε στην επόμενη. Δεν θα μάθουμε ποτέ πάντως ποιος έκατσε τελικά σε αυτή την καρέκλα. Ήταν η εβδομάδα του 15 Αυγούστου όταν ξαφνικά, ώρα 10 το βράδυ, βλέπω στο σαλόνι μια γυναίκα να κάθεται στην καρέκλα. Ξαναγυρνάω το κεφάλι μου, κοιτάω στην καρέκλα και δεν καθόταν κανείς. Παθαίνω ένα σοκ. Όταν το περιέγραψα στον παππού μου, έμοιαζε πολύ με τη μαμά του, η οποία πέθανε στο σπίτι όταν ήταν 30 χρονών. Αυτό έγινε όταν ήμουν 16 χρονών, πλέον ευτυχώς δεν βλέπω τίποτα. Επίσης έχω ένα άλλο περιστατικό με τον παππού. Είχε πάθει εγκεφαλικό σε σημείο να μην καταλαβαίνει τι λέει. Ήταν άνοιξη και ήμασταν οικογενειακά στο σαλόνι όταν μας λέει πως ήρθε ο αδερφός του που είχε πεθάνει και οι γονείς του και πως πήραν τον άλλον του αδερφό που ζούσε. Μετά από ένα λεπτό μας παίρνουν τηλέφωνο και μας λένε πως πέθανε αυτός ο αδερφός. Σοκ. Ήμουν 12 χρονών και το θυμάμαι σαν τώρα. Όταν τα άκουγα σε άλλα βίντεο, αναρωτιόμουν, δηλαδή πόσο συχνό είναι κάτι τέτοιο τέλος πάντων και πόσο αληθινό μπορεί να είναι. Και τελικά, έλα που είναι. Δηλαδή, μου έχετε στείλει πάρα πολλές ιστορίες, τις οποίες μακάρι να μπορούσα να τις διαβάσω όλες στο σημερινό βίντεο, αλλά σας λέω θα κάνουμε part 2 και part 3. Δόξα τω Θεώ, σήμερα δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Περίεργα όνειρα όμως έχω δει κι εγώ. Παιδιά, αυτά που μου λέτε είναι τρομερά. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη ιστορία. Αν σου πω την αληθινή ιστορία με τον μπαμπά μου και το νοσοκομείο Άννη μου, θα σε τρομάξω. Ο μπαμπάς μου λοιπόν είχε στείλει τη μαμά μου στη Βιέννη. Ταξίδι αναψυχής. Εγώ τότε έκτιζα και τελείωνα το σπίτι μου ακριβώς δίπλα στο ιδιόκτητο καφενείο που έχουμε. Ακριβώς από πάνω υπάρχει δεύτερο σπίτι, 110 τετραγωνικά, που κάθεται η πεθερά μου μόνη της. Ο πεθερός μου έχει πεθάνει πολλά χρόνια. Συν ότι είχαμε αγοράσει με δάνειο σπίτι 10 χιλιόμετρα μακριά από το μέρος που ήταν η βάση μας. Τα κληρονομικά του άντρα μου βλέπεις. Εγώ νοσηλεύτρια. Ο άντρας μου στρατιωτικός τότε. Απρίλιος του 2003. Ο γιος μας 7 μηνών μωρό. Δεν κρατάνε τον άντρα μου μόνιμο. Δεν κρατάνε εμένα μόνιμη. Ένα μωρό 7 μηνών. Ένα δάνειο 88.000 ευρώ να εωρείται και πού δεν δουλέψαμε.
πάντοτε στην κυριολεξία. Αποτέλεσμα, αναλάβαμε το καφενείο στο μαύρο του τοχάλι. Έβαψα μόνη μου 135 καρέκλες με λαδομπογιά. Κουραστήκαμε πάρα πολύ. Κοιμόμασταν εγώ και ο άντρας μου στο πάτωμα του καφενείου, ο γιος μας δίπλα μας σε ένα ράτζο για να μην κάνουμε έξοδα σε βενζίνες. Μπάνιο κάναμε στην τουαλέτα του μαγαζιού, έπλαινα σε μία κούπα και σιδέρανα στο τραπέζι της κουζίνας του μαγαζιού. Το σπίτι μας το τελειώσαμε, δόξα τω Θεώ. Ο πατέρας μου 62 χρονών. Με πήρε τηλέφωνο κατά λάθος στις 12 το βράδυ. Συγγνώμη κόρη μου, σε ανησύχησα. Ανέβηκα με τον άντρα μου, ο μπαμπάς μια χαρά. Μπαμπά, να πάμε νοσοκομείο? Όχι, όχι, είμαι καλά. Η μαμά μου στη Βιέννη. Εν τέλει πήγαμε στο νοσοκομείο, σε όλη τη διαδρομή μιλούσαμε. Μπήκαμε με τα πόδια όλοι στα επίγοντα και μιλούσαμε. Και σε μισή ώρα μου είπαν ότι πέθανε. Ένας άνθρωπος όλο ζωή. Πού να σταθώ, πού να βρεθώ, ποιον να ενημερώσω και με ποιο τρόπο. 5 χρόνια που δεν μπορώ με τίποτα να ξεπεράσω. Φίλοι μου, δεν με τρόμαξες, με μαύρισες. Πραγματικά λυπάμαι, δεν έχω τι να πω. Αυτά είναι τα περίεργα της ζωής, δηλαδή τι να πω, τη μια στιγμή ήταν καλά και την άλλη στιγμή έγινε αυτό το μοιραίο. Και αυτό το τρελό δηλαδή που πήρε τηλέφωνο στις 12 το βράδυ και κατά λάθος. Δεν ξέρω παιδιά, ήτανε, τι να πω, ίσως είχε κάποιο προαίσθημα και ήθελε να σας δει τελευταία φορά. Ποιος ξέρει, παιδιά. Πολύ τρομακτικές, παιδιά, ιστορίες και πολύ στενάχωρες. Πάμε στην επόμενη τώρα. Μια θεία μου πριν πολλά χρόνια είχε δει στον ύπνο της ότι πήγε στην εκκλησία για να ανάψει κεράκια. Άναψε 2 κεράκια για τις 2 της κόρες και ένα για το γιο της. Όμως, καθώς έφευγε από την εκκλησία, γύρισε την πλάτη της και είδε ότι το κεράκι του γιου της έσβησε και έπεσε κάτω. Την επόμενη μέρα ο γιος της πήγε για ψάρεμα με την 15χρονη κόρη του και ήταν η πρώτη φορά στη ζωή του που δεν πήρε σωσίβιο. Αναποδογύρισε η βάρκα, σταμάτησε η μηχανή και ο θείος υποψιάστηκε ότι δεν θα άντεχε για πολύ, οπότε είπε στην κόρη του: φύγε να σωθείς. Εκείνη κολύπησε μέχρι τη στεριά, βγήκε έξω, έτρεξε σε ένα δάσος και ζήτησε βοήθεια. Ποιος να το έλεγε ότι η πρώτη φορά που δεν πήρε σωσίβιο ήταν και τελευταία. Αχ, παιδιά, τι να πω τώρα. Αλήθεια, τι να πω. Μαύρησε η ψυχή μου σήμερα. Αυτό δεν είναι τρομακτικές ιστορίες. Αυτό είναι καταθλιπτικές ιστορίες, πραγματικά. Λυπάμαι για το θείο, αλήθεια. Δηλαδή, η ζωή, παιδιά, είναι μικρή αυτό. Δηλαδή, είναι μικρή και τι να πω. Δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει, πραγματικά. Πάμε και μια τελευταία ιστορία, να κάνουμε την καρδιά μας περιβόλη και κάπου εκεί θα σταματήσουμε για να ανάψω όλα τα φώτα, για να δω λίγο YouTube, μπας και ξεχαστώ. Όσο σκέφτομαι την ώρα που θα κάνω μοντάζ και θα πρέπει να τα ξαναακούσω και να τα ξαναζήσω, κάτι με πιάνει. Αλλά τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε στην τελευταία. Καλησπέρα, Άννη μου. Η ιστορία μου ξεκινάει αρκετά χρόνια πριν, όταν ακόμη ήμουν 23 ετών. Είχα υποψίες για εγκυμοσύνη με το τότε αγόρι μου και είχα πάει για εξετάσεις, οι οποίες ήταν αρνητικές τελικά. Απογοητευμένη, πήρα το δρόμο της επιστροφής για το σπίτι μου. Φτάνοντας στο σπίτι, πήγα στο δωμάτιό μου. Τη στιγμή που άνοιξα την πόρτα, είδα μπροστά μου ένα κοριτσάκι περίπου 5-6 ετών, με λευκό φόρεμα και ξανθά μαλλιά να μου γελάει. Την ίδια στιγμή ούρλιαξα και έκλεισα δυνατά την πόρτα. Πήγα στο σαλόνι και προσπάθησα να καταλάβω τι είχα δει και να ηρεμήσω. Φυσικά δεν μπορούσα να αποβάλω τον πανικό μου και μετά από μερικά λεπτά έφυγα από το σπίτι. Πήγα σε ένα φίλο μου να μείνω για μερικές ημέρες. Δεν μπορούσα να βγει με τίποτα από το μυαλό μου, μιας και ήταν τόσο αληθινό. Η εικόνα της ήταν τόσο έντονη. Δεν φαινόταν σαν μια σκιά ή σαν να είναι διαφανές το σώμα της, όπως μπορεί κανείς να έχει στο νου του τα φαντάσματα, ήταν ένας άνθρωπος. Μετά από κάποιες ημέρες ήρθε και ο παπάς στο σπίτι μαζί με ένα ψάλτη. Πήγαμε στο σπίτι, ξεκίνησε τον ψαλμό στο σαλόνι, στο μπάνιο και στον διάδρομο. Στην κουζίνα, μέχρι που έφτασε στο δωμάτιο. Εμείς ήμασταν στο σαλόνι. Του πήρε 5 λεπτά για το υπόλοιπο σπίτι και στο δωμάτιο ήταν 15 λεπτά περίπου. Εγώ να απορώ και να αγχώνομαι για το τι συμβαίνει και ο ψάλτης να προσπαθεί να με καθησυχάσει. Κάποια στιγμή λοιπόν βγήκε ο παπάς από το δωμάτιο και μου είναι πολύ δύσκολο να περιγράψω πώς ήταν. Σαν κουρασμένος υπερβολικά, ιδρωμένος, με τα μάτια του γουρλωμένα, φαινόταν τόσο ταλαιπωρημένος, με καθησύχασε και μου είπε να προσπαθήσω να το ξεχάσω και ότι είναι εντάξει πλέον. Κάπως το πάλεψα, κάπως με κάποιο τρόπο κατάφερα να το ξεπεράσω. Ευτυχώς είχα τη βοήθεια των φίλων μου. Μετά από πολύ καιρό, και αφού είχε σβήσει πλέον ο φόβος μέσα μου, έμαθα την ιστορία του κοριτσιού τυχαία κάνοντας μια συζήτηση με τον παππού μου. Το κοριτσάκι αυτό ήταν άρρωστο και πέθανε με πολύ επώδυνο τρόπο πριν πολλά χρόνια. Αυτή ήταν η ιστορία μου, ευχαριστώ πολύ. Ήθελα πραγματικά σε αυτή την ιστορία να ξέρω τι είδε αυτός ο παπάς, τι έζησε δηλαδή. Γιατί να μην το πει, δηλαδή, τώρα θα σκάσω, παιδιά, αλήθεια. Είναι, τι να πω, δηλαδή, αυτά τα βλέπεις μόνο στις ταινίες. Και να που τελικά γίνονται σε ανθρώπους έτσι καθημερινά, δηλαδή, οι περισσότεροι βλέπω ότι είχατε μια ιστορία να μου στείλετε. Δηλαδή, άτομα που σας ξέρω αρκετά στο Instagram, είδα ότι είχατε μια ιστορία να στείλετε. Αυτές ήταν οι ιστορίες που ξεχώρισα, ας πούμε, αλλά
υπάρχουν και άλλες πολλές, οπότε αν θέλετε να διαβαστεί και η δικιά σας ιστορία, πείτε το μου κάτω στα σχόλια, να κάνουμε και part 2, θα σας ξαναζητήσω εννοείται ιστορίες. Παιδιά μου, κάπου εδώ αυτό το βίντεο τελειώνει, είμαι σοκαρισμένη. Εγώ να σας πω την αλήθεια, δεν έχω βιώσει κάτι έτσι τόσο τρομακτικό. Βασικά θα σας πω μια δικιά μου ιστορία, μιας και φτάσαμε στο τέλος, να σας πω και εγώ τη δική μου, η οποία είναι περίεργη, είναι λίγο μεταφυσική, αλλά δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά τα τρομακτικά που διαβάσαμε σήμερα. Εγώ λοιπόν θα σας πω ότι όταν ήμουν στο δημοτικό, είχα δει ένα όνειρο, στο οποίο είδα έναν Άγιο. Δεν ήξερα ποιος είναι, αλλά είδα ότι είχα πάει σε ένα μοναστήρι, που δεν είχα ξαναπάει στα αλήθεια. Είχα δει ακριβώς πώς είναι μέσα η έκθεση, σε αυτό το μοναστήρι, το βιβλιοπωλείο δηλαδή. Και είχα πάει σε ένα συγκεκριμένο σημείο, σε ένα συγκεκριμένο ράφι, όπου υπήρχε μια εικόνα αυτού του Αγίου. Δεν γνώριζα ποιος είναι αυτός ο Άγιος. Την επόμενη μέρα λοιπόν είπα το όνειρο στη μάνα μου και της περιέγραψα αυτόν τον Άγιο, ο οποίος είχε έτσι πολλά γένια τέλος πάντων. Έψαξε και μου βρήκε κάποιους Αγίους και έτυχε να αναγνωρίσω τον Άγιο τελικά. Ο Άγιος αυτός ήταν ο Άγιος Νεκτάριος και βρήκαμε το μοναστήρι του που είναι στην Αίγινα. Πήγαμε λοιπόν στην Αίγινα. Δεν περίμενα να αντικρίσω αυτό που θα σας πω μόλις, αλλά πάμε στο μοναστήρι και μπαίνουμε στο βιβλιοπωλείο και ήταν ακριβώς αυτό που είδα στον ύπνο μου. Και πάω στο διάδρομο εκείνο που θυμόμουν τέλος πάντων από το όνειρο και κοιτάω και το συγκεκριμένο ράφι. Και στο συγκεκριμένο ράφι, το λέω και να τριχιάζω, υπήρχε η συγκεκριμένη εικόνα που είχα δει στον ύπνο μου. Δεν τρολάρω, δεν λέω ψέματα, δεν το λέω για εντυπώσεις, παιδιά, ήτανε πραγματικότητα. Ήτανε τρομακτικό, εντάξει, όπως και να το κάνουμε, και τώρα το λέω και σοκάρομαι. Πήρα λοιπόν αυτή την εικόνα που είδα στον ύπνο μου και την έχω μέχρι και σήμερα και την έχω πάντα μαζί μου στην τσάντα να με προστατεύει. Δηλαδή από τότε κατάλαβα ότι μάλλον ο Άγιος Νεκτάριος είναι και ο προστάτης μου. Αυτή ήταν η δικιά μου ιστορία, παιδιά, σας την είπα. Καμία σχέση βέβαια με τα τρομακτικά τα δικά σας, αλλά είναι κάτι έτσι μεταφυσικό. Οπότε ναι, ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας. Αν έχετε και άλλες ιστορίες να μου πείτε έτσι, αν θυμηθήκατε κάτι έξτρα που δεν μου έχετε πει, ή αν δεν είχατε δει στην κοινότητα ότι σας ζήτησα τις δικές σας τρομακτικές μεταφυσικές ιστορίες, εννοείται πείτε μου κάτω στα σχόλια και θα σας ξαναβγάλω στην κοινότητα ένα μηνυματάκι, όπου θα σας ζητάω να μου στείλετε ανώνυμα τις δικές σας ιστορίες. Είναι πάντα ανώνυμα, να ξέρετε. Σας βάζω ένα link στην κοινότητα, στο οποίο πάντα πατάτε και ανώνυμα μου στέλνετε μια ιστορία. Και έτσι εγώ τις έχω όλες μαζεμένες. Γιατί η αλήθεια είναι ότι στο Instagram είναι λίγο δύσκολο, γιατί πρέπει να ψάχνω στις συνομιλίες και να τις αποθηκεύω και να χάνουμε μέσα παιδιά στο κινητό μου, τέλος πάντων στο άλμπουμ με τις φωτογραφίες, γιατί γίνεται ένας χαμός. Οπότε κάπως έτσι παιδιά, κάναμε την καρδιά μας περιβόλη και σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Αν σας άρεσε, κάντε like, εγγραφές, κουδουνάκι, ιστορίες, τα πάντα όλα. Ακολουθήστε με και στο Instagram, γιατί εκεί σας ενημερώνω για τα πάντα. Αυτά για σήμερα, ραντεβού αύριο στο επόμενο βίντεο με πολλές συνταγούλες, φιλάκια πάρα πολλά, να περνάτε όμορφα!